Έχουμε κοντά μας και τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, τον Γιάννη Αναμαλή. Coach, συγχαρητήρια. Πρώτη νίκη σαν πρώτος προπονητής επί του ΑΠΟΕΛ απέναντι σε έναν πολύ δύσκολο και ποιοτικό αντίπαλο. Εντάξει, θέλω να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίχτες. Κάνανε μια περάνθρωπη προσπάθεια. Γνωρίζετε ότι τα ψυχικά αποθέματα μετά από δύο συνεχόμενες ήττες είναι πολύ μικρά για να ανταπεξέλθεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ήμασταν πολύ εύστοχοι. Χτυπήσαμε τον κεραυνό σε κάποια δύναμα στοιχεία. Οι παίχτες κάναν αυτό που ζητήσαμε. Δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα και δεν χρειαζόταν. Νομίζω ότι καταρχήν για να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά θα πρέπει να ευχαριστήσω τον κότς Αργυρού και ήταν τιμή που συνεργάστηκα μαζί του. Αναλαμβάνω μόνο υπηρεσιακά την ομάδα. Είναι εξαιρετικός προπονητής, αλλά γνωρίζετε ότι η ζωή του προπονητή είναι αυτή. Αυτός έχτισε την ομάδα μαζί με τον πρόεδρο. Και πραγματικά είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα. Αυτά. Συγχαρητήρια στους παίχτες. Νομίζω ότι με τέτοιο κόσμο δεν μπορούμε να χάσουμε εδώ πέρα. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ένα τυχαίο αποτέλεσμα. Θα κοιτάξουμε τι πρέπει να κάνουμε για να κλέψουμε την νίκη μέσα στον κεραυνό. Είδαμε πολύ πάθος να βγάζουν οι παίχτες σας σήμερα. Ήταν αυτό ένα χαρακτηριστικό για να καταφέρετε να πάρετε την νίκη σήμερα? Ναι, αυτό ήταν το κλειδί. Νομίζω ότι και η συζήτηση που έγινε με τον coach Αργυρού και μίλησα μαζί του και πριν το παιχνίδι ήταν ότι ήταν καθαρά εγκεφαλικό το θέμα. Ίσως οι παίχτες αφυπνίστηκαν μετά από μια τέτοια κίνηση και το έδειξαν μέσα στο παρκέ. Είδαμε σήμερα πέρα των ξένων, τον Πόιντερ, τον Τιμποντό και τον Γκρίφιν, στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά τον Γκρίφιν που έκανε ένα ίσως από τα καλύτερα παιχνίδια που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον με το ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και άλλα παιδιά να βγαίνουν μπροστά, όπως ο Γιαναράς, όπως ο Σίμιτζης. Σε κρίσιμα σημεία βοηθήσαν πάρα πολύ την ομάδα. Ναι, ισχύει αυτό. Αντώνη, οι ομάδες χτίζονται και κερδίζουν τέτοια παιχνίδια όταν και οι 12 είναι ενεργοί. Είτε είναι στον πάγκο, είτε παίξουν ένα δευτερόλεπτο, είτε παίξουν 30 λεπτά. Όλοι οι παίχτες βοήθησαν. Ακόμα και αυτοί που παίξαν λιγότερο, ο Χειμώνας, ο Ανδρέας που μπήκε για λίγο, ο Κουμής που αδίκως βγήκε από το παιχνίδι με φάουλ, κάτι γνώμη μου. Όλοι βοήθησαν για να φτάσουμε σε αυτήν την νίκη. Μία άμυνα ενός παίχτη είναι αρκετή, μία φάση να δώσει την ενέργεια που πρέπει και να γλιτώσει ένα καλάθι για να πάει στην επίθεση. Οπότε κάθε φάση είναι σημαντική. Και μια τελευταία ερώτηση. Το παιχνίδι στο Στρόβολο θα έχετε την ίδια συνταγή ή θα έχετε κάποια διαφοροποίηση όσον αφορά το παιχνίδι σας? Προσπαθούμε να δούμε, θα δούμε το βίντεο. Προσπαθούμε να διορθώσουμε 2-3 πράγματα σε κάθε παιχνίδι, παιχνίδι με παιχνίδι. Θα δούμε τι κάναμε λάθος. Θα δούμε γιατί σούταρε ο κεραυνός 35 βολές. Γιατί 25 πόντι δεχτήκαμε από τις βολές. Είχαν 25-35 βολές, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε λάθος εκεί και σφυρίζουν οι διαιτητές συνέχεια βολές. Ωραία, ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην επόμενη προσπάθεια και ξανά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν και από τον Γιάννη τον Νταμαλή, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ.